Σήμερα Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2020. Βρίσκομαι εδώ λοιπόν, στον αγαπημένο μας χώρο με την αγαπημένη μας μπρίζα, όπως πάντα, αλλά κάποια πράγματα έχουν αλλάξει εδώ. Καταρχάς, δεν υπάρχει ο μεγάλος πάγκος. Αυτό το παλιό πλυντήριο που χρησιμεύει ως πάγκος. Πάει, δεν υπάρχει. Γιατί σιγά σιγά ανακαινίζουμε το χώρο, το φτιάχνουμε, το κάνουμε καλύτερο. Θα έχει και ωραία πλακάκια κάτω, θα είναι πιο μονωμένος. Θα είναι κανονικό δωμάτιο στο οποίο θα μπορείς να μένεις. Και θα έχει και μεγαλύτερο χώρο, πιθανότατα, και για τη συλλογή. Το ζουμπουλάκι, αν το θυμάστε, είναι εδώ. Τώρα αρχίζει να μπαίνει στη φάση μαρασμού, τελείως ενδοφορία. Τα φύλλα μαζεύουν ηλιακή ενέργεια, να αποθηκεύσουν στους βολβούς για να κοιμηθεί το φυτό για το καλοκαίρι. Η άνοιξη έχει έρθει, τεχνικά όχι ακόμα, θα μπει στις 21 του μηνός που θα είναι και η ημερία, 12 ώρες μέρα, 12 νύχτα, αλλά ας πούμε πως έχει μπει, ήδη σημάδια άνοιξης υπάρχουν. Τα χόρτα μεγαλώνουν πιο γρήγορα, εμφανίζονται λουλούδια, τα πουλιά πληθαίνουν και κελαϊδάνε πιο πολύ, προχθές άκουσα και την πρώτη φωνή γυρτοδάκτυλου γκέκο, έχουν ξυπνήσει και αυτά, αναπαράγονται. Ήδη υπάρχουν καταγραφές σε όλη την Ελλάδα για αμφίβια και ερπετά που ξύπνησαν. Νότια Ελλάδα είχαν ήδη από τέλος Ιανουαρίου ξυπνήσει κάποια. Και κάποια ψυχρόφυλλα αμφίβια όπως φρύνε να παράγονται από νωρίτερα ακόμα. Εντάξει, η Βόρεια έχει πιο πολύ κρύο, αλλά πάλι και εδώ άρχισαν να αναπαράγονται αμφίβια, άρχισαν να ξυπνάνε ερπετά. Και τα δικά μου το ίδιο, όλα έχουν ξυπνήσει πλέον από την Άρκη. Τα λέω παρτιγκέκο. Μπαίνουν σε φάση αναπαραγωγής, ήδη έχουν ζευγαρώσει μια φορά. Όλα είναι καλά. Μόνο τα φίδια δεν φάγανε ακόμα. Περιμένω τώρα την Corn Snake να αλλάξει το δέρμα και την έτοιμη να αλλάξει. Και μετά πιστεύω πως θα φάει αμέσως. Όλα έχουν ξυπνήσει. Και θα πρέπει φυσικά να αρχίζω να πηγαίνω και για herping στο βουνό τώρα, να ψάχνω νέα είδη. Ίσως να πετύχουμε και καμία αναπαραγωγή τώρα που είναι άνοιξη, όλα είναι λίγο πιο δραστήρια, πιο εύκολο να τα βρεις από το καλοκαίρι και φθινόπωρο. Από τώρα έχουν ξεκινήσει, πρέπει να πάμε. Για να δούμε πότε. Έχουμε να βρούμε πολλά ακόμα, έχουμε καλύψει μικρό ποσοστό των ειδών. Αλλά δεν είναι όλες οι χώρες το ίδιο τυχερές. Εμείς είμαστε η δεύτερη πιο ποικίλη σε ερπετοπανίδα χώρα της Ευρώπης. Μας περνάει λίγο η Ισπανία. Άλλες χώρες δεν έχουν καθόλου, όπως η Ισλανδία που δεν έχει ούτε αμφίβια ούτε ερπετά. Έχει μόνο πάγο, κάτι πουλάκια, κάτι πολύ μικρά θηλαστικά και κάτι χορταράκια, δεν έχει τίποτα άλλο. Άλλες όπως η Ιρλανδία δεν έχουν καθόλου φίδια. Έχουν κάποιες άβρες και κάποια αμφίβια, αλλά φίδια δεν έχουν καθόλου. Και όπως λέει η παράδοση εκεί, ο Άγιος Πατρίκιος στον Μεσαίωνα έδιωξε όλα τα φίδια από την Ιρλανδία, γι' αυτό δεν έχει. Γιατί λοιπόν τα φίδια ήταν σατανιασμένα σύμφωνα με τον Ιούδαιο Χριστιανισμό. Ήρθε ο Άγιος να τους σώσει, έκανε εκεί τα μαγικά του και φύγαν όλα τα φίδια στη θάλασσα, πνίγηκαν και τώρα η Ιρλανδία δεν έχει φίδια. Και παλιότερα οι Κομπογιανίτες πουλούσαν απολιθωμένους αμμονίτες, ξέρετε αυτά τα μαλάκια που έχουν το σπυροειδές σχήμα. Χάραζαν μπροστά στο βράχο και ένα κεφάλι φιδιού και έλεγαν ότι αυτά είναι τα πετρωμένα φίδια που σκότωσε ο Άγιος Πατρίκιος. Πάρτε τα, είναι φυλακτά, προστατεύουν από το κακό κλπ. Αυτός ο Άγιος είναι φολκλωρική φιγούρα περισσότερο. Μπορεί να έχει βάση σε πραγματικό Άγιο, αλλά είναι κάτι σαν τον Άι Βασίλη. Είναι κάτι σαν εθνικός Άγιος της Ιρλανδίας. Το γιορτάζουν τώρα σε λίγο, στις 17 Μαρτίου θα το γιορτάσουν. Πίνουν τότε ουίσκια, πίνουν βαριά ενοπνεύματα που πίνουν. Είναι κάτι σαν τον Άι Βασίλη εδώ, που εντάξει, έχει σχέση με το Μέγα Βασίλειο, αλλά επιφανειακή, απλά γιορτάζεται την ίδια μέρα. Κατά τα άλλα, δεν μοιάζει καθόλου. Έχει δανειστεί παραδόσεις από τη Δυτική Ευρώπη, από τον Άγιο Νικόλαο, ίσως και από πιο παγανιστικές πηγές. Υποθέτουν, για παράδειγμα, ότι και ο Άγιος Νικόλαος και ο Άγιος Βασίλης έχουν επιρροές από τους αμάνους της Σιβηρίας που έπαιρναν παραστησιογόνα μανιτάρια, αμανίτα μουσκάρια. Γι' αυτό είναι και κόκκινος με άσπρο, όπως το χρώμα του μανιταριού. Λέει χω 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 χω, γιατί ίσως είναι μαστουρωμένος. Ταξιδεύει με ταράνδους, γιατί πιθανόν βρίσκεται υπό την επίρρεια του μανιταριού και έχει παραισθήσεις κλπ. Υπάρχει και αυτή η υπόθεση που δεν βρίσκω καθόλου παράλογη. Κάτι τέτοιο λοιπόν και με τον Άγιο Πατρίκιο, έδιωξε τα φίδια, υποτίθεται. Στην πραγματικότητα όμως η Ιρλανδία δεν είχε ποτέ φίδια. Ήταν απομονωμένο μέρος, τα φίδια δεν πρόλαβαν να φτάσουν ποτέ εκεί.
Και μετά τις παγετώδες περιόδους ήταν ακόμα πιο δύσκολη η πρόσβασή τους εκεί, γιατί το κρύο τα περιόριζε, δεν μπορούσαν να επιβιώσουν σε τέτοια γεωγραφικά πλάτη παλιότερα. Και δεν έφτασαν ποτέ εκεί, δεν είχε ποτέ φίδια εκεί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τώρα δεν έχει καθόλου. Όπως και εδώ και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και εκεί, το χόμπι των ερπετών υπάρχει. Και μπορεί να είναι και πιο οργανωμένο από ό,τι εδώ. Οι άνθρωποι έχουν τα πάντα. Και φίδια, και γενεοφόρους δράκους, και γκέκο, και ό,τι θέλεις. Και εκεί πλέον όπως και εδώ. Κάποιοι, μια μειοψηφία, έχουν και δηλητηριώδη φίδια. Και όταν υπάρχουν τέτοια φίδια, πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο ατυχήματος. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Αλλά αν ο άνθρωπος είναι απρόσεκτος ή αν απλώς έχει κακή τύχη, δεν φταίει πάντα. Και ο κάτοχος, συνήθως όμως ναι, μπορεί να συμβεί κάτι κακό. Και κάτι τέτοιο λοιπόν έγινε πρόσφατα. Πριν λίγες μέρες σημειώθηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο δάγκωμα δηλητηριώδους φιδιού στην Ιρλανδία, που δεν έχει φίδια. Και είναι και το πρώτο τέτοιο δάγκωμα στα χρονικά. Ποτέ άλλοτε δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Τι έγινε λοιπόν? Ένας 22χρονος άνδρας στο Δουβλίνο δαγκώθηκε από την Pathfinder που είχε. Η Pathfinder ή αλλιώς ο Χιάξε Φυσιτής, Beatis Arietans, επιστημονική ονομασία, είναι ένα αρκετά μεγάλο είδος οχιάς από την Αφρική, ανήκει στο ίδιο γένος με την οχιά της Γκαμπών, την πολύ γνωστή, αρκετά τοξικό, μπορεί να βρεθεί στα περισσότερα ενδιαιτήματα της Αφρικής, εκτός από πολύ πυκνά τροπικά δάση και ξερές ερήμους, μπορεί να βρεθεί παντού και σε σαβάνες και σε κατοικημένες περιοχές και σε ανοιχτά δάση. Και είναι το φίδι που δαγκώνει τους περισσότερους στην Αφρικανική Ήπειρο. Δεν έχει πάρα πολύ τοξικό δηλητήριο σε σχέση με άλλα φίδια, αλλά επειδή είναι μεγάλο, εγχέει μεγάλη ποσότητα δηλητηρίου και έτσι είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Από ότι για παράδειγμα κάποιο άλλο λιγότερο τοξικό είδος που είναι πιο μικρό. Το δηλητήριό του είναι κυρίως ιστοτοξικό, καταστρέφει τους ιστούς γύρω από το δάγκωμα και προκαλεί νέκρωση ιστού και μπορεί να καταστρέψει και το μυϊκό ιστό αρκετά μακριά από το δάγκωμα. Έπειτα από τη διάσπαση των μυών τα νεφρά υπερφορτώνονται καθώς φιλτράρουν το αίμα από τους καταστραμμένους μύες και μπορεί να πάθεις και νεφρική ανεπάρκεια. Συνήθως οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν από αυτό το φίδι, αλλά μπορεί να μείνουν με σοβαρές μόνιμες βλάβες. Μπορεί να έχουν βαθιές ουλές από την νέκρωση αργότερα ή και να χάσουν κάποιο μέλος. Ιδίως αν είναι κάποιο λεπτό μέλος, όπως κάποιο δάχτυλο, ή αν είναι μικρά παιδιά και είναι μικρότερα σε μέγεθος έτσι κι αλλιώς. Και μπορεί να χάσουν χέρια, μπορεί να χάσουν πόδια. Σκεφτείτε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό, πόσο μάλλον σε μια λιγότερο αναπτυγμένη χώρα που η χειρονακτική εργασία είναι ακόμα πιο σημαντική, όπως στην Αφρική. Σε κάποια μέρη υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, το φίδι αυτό είναι προσαρμόσιμο, τρέφεται μετροκτικά, γι' αυτό είσαι και κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Εκεί οι άνθρωποι συνήθως ζουν σε πιο φτωχικά οικίματα, ίσα με το έδαφος, με πολλές τρύπες και μέρη που το φίδι μπορεί να κρυφτεί. Συνήθως το πατάνε κατά λάθος το βράδυ και τους τσιμπάει έτσι. Και επειδή αυτό το φίδι είναι τόσο κοινό, είναι και από τα πιο κοινά είδη στο χόμπι των δηλητηριωδών φιδιών. Και όταν λέμε κοινά στο χόμπι αυτό, εννοούμε πάλι σπάνιο. Δεν είναι και τόσο κοινό το χόμπι των δηλητηριωδών φιδιών, γιατί είναι επικίνδυνα ζώα. Περισσότερο κόσμο για ευνόητους λόγους δεν τα παίρνει και δεν μπορεί να τα κρατήσει. Αλλά κάποιοι τα παίρνουν. Και υπάρχει και ο υπεύθυνος τρόπος να κρατήσει αυτά τα ζώα. Υπάρχουν και κάποια κανάλια στο YouTube που μπορείτε να τα επισκεφτείτε. Τα παρακολουθώ φανατικά. Με άτομα που έχουν τέτοιες συλλογές και ακολουθούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας στο 100%. Και πάλι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα ατυχήματος. Ίσως πολύ μικρή, αλλά πάντα υπάρχει. Αλλά άλλοι κάνουν πολύ σοβαρά λάθη και την παθαίνουν άσχημα. Συνήθως σε ανεπτυγμένες χώρες δεν πεθαίνουν, ό,τι και να κάνουν, αλλά έχουν πεθάνει κάποιοι, κυρίως στην Αμερική. Στην Ευρώπη είναι κάπως πιο εύκολο να βρει κάποιος ορούς, γιατί υπάρχουν και πιο πολλοί ζωολογικοί κήποι με τέτοια είδη. Αλλά και αυτό δεν είναι ιδανικό. Γιατί οι ζωολογικοί κήποι έχουν τον ορό για να σώσουν τους εργαζόμενους τους, όχι για να τους δίνουν επειδή
κάποιος τώρα είχε μια μάμπα εκεί, έκανε κάποιο λάθος και τον σύμπησε, και ο ορός κοστίζει. Και επίσης έχει ημερομηνία λήξης αρκετά σύντομα και πρέπει να ανανεώνεται. Δεν θέλουν να το ξοδεύουν έτσι. Και έτσι λοιπόν είχαμε το πρώτο καταγεγραμμένο δάγκωμα από δηλητηριώδες φίδι στην Ιρλανδία, που δεν έχει καθόλου φίδια φέτος. Ο ασθενής λοιπόν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Connolly του Δουβλίνου και έπειτα έγινε αναζήτηση για τον ορό. Αρχικά ζήτησε από τον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο Ερπετών της Ιρλανδίας. Καλό μου φαίνεται σαν όνομα, πιστεύω θα έχει πολλά καλά ήδη εκεί, άμα ταξιδέψω εκεί κάποτε, αν θα πρέπει να κάνω και ένα βίντεο για εδώ για το κανάλι. Αλλά δεν είχε ο ζωολογικός κήπος και έτσι παρήγγειλαν από το, πώς το έλεγε το άρθρο, Liverpool School of Tropical Medicine, σχολή τροπικής ιατρικής του Liverpool, που μάλλον έχει να κάνει με σπάνιες παθήσεις που σήμερα υπάρχουν μόνο σε επανάπτυκτες τροπικές περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνουν και τα δαγκώματα φιδιών, και σίγουρα θα υπήρχαν ορεί εκεί. Υπήρχε λοιπόν εκεί ο ορός και τον απέστειλαν στην Ιρλανδία για να θεραπεύσουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θεραπεύτηκε χωρίς μόνιμες βλάβες, αλλά τα ερωτήματα παραμένουν. Τι θα πρέπει να κάνουν αυτοί που έχουν δηλητηριώδη φίδια για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τους ορούς? Σε κάποιες χώρες όπως στη Γερμανία για παράδειγμα είναι υποχρεωτικό όποιος έχει τέτοια φίδια να αγοράζει ο ίδιος τους ορούς του, να είναι υπεύθυνος για τους ορούς του. Σε άλλες χώρες όπως στην Αγγλία, στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία αυτό δεν είναι υποχρεωτικό και έχουμε που και που τέτοια περιστατικά. Πάλι είναι σπάνια, αλλά υπάρχουν. Δυστυχώς. Δεν υποστηρίζω καθολική απαγόρευση φυσικά. Εγώ δεν τα πάω καλά με τις απαγορεύσεις. Πιστεύω ότι υπάρχουν υπεύθυνοι άνθρωποι που μπορούν να κρατήσουν αυτά τα ζώα. Αλλά ναι, πιστεύω πως ο καθένας θα έπρεπε να έχει απόθεμα ορών για τον εαυτό του. Εντάξει, τώρα σε περίπτωση που δεν έχει, θα προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε όπως μπορούμε, εννοείται, αλλά θα έπρεπε να είναι παράνομο να κρατά φίδια, εάν δεν έχει. Αλλά επαναλαμβάνω, τέτοια γεγονότα είναι εξαιρετικά σπάνια. Σκεφτείτε τώρα ότι υπάρχει χόμπι ερπετών στην Ιρλανδία τουλάχιστον για 30 σταθερά χρόνια, από το 90 στο 2020, και σίγουρα υπήρχε και πιο παλιά, ίσως λιγότερο, άντε ας πούμε 35 χρόνια σταθερά και λίγο λιγότερο παλιά. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ακόμα πιο παλιό το χόμπι αυτό. Και πρώτο περιστατικό είχαμε τώρα. Άρα δεν είναι και κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί τόσο πολύ. Αλλά θα μπορούσε να γίνει. Πάλι καλά λοιπόν που δεν έγινε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα έως τώρα. Γενικώς δεν υπάρχουν εδώ πολλοί κάτοχοι δηλητηριωδών φιδιών. Επειδή και το ζώο είναι επικίνδυνο και πολύ δύσκολο κάποιος να θεραπευτεί άμα πάθει κάτι, και επειδή είναι πιο σπάνιο, ούτε εκτρέφονται εδώ δηλητηριώδη φίδια όπως στη Γερμανία για παράδειγμα. Ίσως που και που κάποιος σκοπίστας να βγάλει, αλλά γενικώς δεν προχωράνε εδώ αυτά τόσο πολύ και δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. Και πάλι καλά. Σκεφτείτε να είχαμε και εδώ. Σε χώρες όπου τα δηλητηριώδη είναι πιο κοινά στο χόμπι, κάπως το έχουν αποδεχτεί ότι μπορεί που και που να γίνει από ένα ατύχημα. Σκεφτείτε τι θα γινόταν εδώ με τους vegan, με όλους αυτούς που είναι ενάντια στο χόμπι μας, άρχισαν να λένε για επικίνδυνα ζώα που υπάρχουν και πόσο κακό μπορούν να κάνουν. Σκεφτείτε τις αντιδράσεις ενάντια στο χόμπι μας. Ακόμα και για εμάς που έχουμε εντελώς ακίνδυνα ζώα. Δυστυχώς. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνει έτσι η κατάσταση, δεν θα γίνει τίποτα και όλα θα πηγαίνουν καλά. Πάντως, όποιος θέλει να ασχοληθεί με τέτοια ζώα θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ, θα πρέπει να μάθει πάρα πολύ καλά, καλύτερα από κάποιον άλλον που ήδη κατέχει τέτοια ζώα, για να μάθει από κοντά, και πάντοτε να προσέχει. Αυτά λοιπόν, να προσέχετε, μην ανακατεύεστε με ζώα τα οποία δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε και θα είστε καλά. Γεια σας.